Αν θα έπρεπε κάτι να γίνει αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε ο ίδιος ο λαός να αντιδράσει και να απαιτήσει μονομερείς ενέργειες που έχουν να κάνουν με τη διαγραφή του χρέους, με την ταμιακή ρευστότητα που σημαίνει έξοδο από το ευρώ, με την παραγωγική ανασυγκρότηση που σημαίνει έξοδο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να το βάλει ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα στο μυαλό του. Αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι για αυτή τη χώρα και για την επόμενη γενιά, πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσουμε εμείς. Και όχι θα μας δει και εμείς θα πρέπει από κάτω να υπογράψουμε. Αυτά. Ωραία. Ο επόμενος που θα ήταν... Καλησπέρα. Καλό είναι να ακούσουμε πέντε πράγματα για το τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια σύντομη, πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, επειδή ποτέ δεν μας τα είπε κανένας και είναι μια καλή ευκαιρία τουλάχιστον όσοι είμαστε εδώ να τα μάθουμε. Λοιπόν, πάμε. Πώς ιδρύθηκε? Ξεκίνησε από το Σουμάν πρώτα και το Μονέ στη συνέχεια. Ο Σουμάν ήταν ένας Γάλλος, ο οποίος, μάλλον Γερμανός, ο οποίος μετακόμισε στη Γαλλία και έγινε Γάλλος, ενώ είχε πολεμήσει στο πόλεμο που είχε προηγηθεί, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πλάι των Γερμανών. Στη συνέχεια και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επίσης πήγε μαζί του στην αρχή. Στη συνέχεια έλαβε μέρος στην κυβέρνηση του Πετέν, στην κυβέρνηση του Βισί δηλαδή, του Πετέν, σαν δοσύλλογος. Το 1942, όταν έβλεπε ότι το πράγμα γέρνει προς τις δυνάμεις κατά του άξονα, δηλαδή τις συμμαχικές δυνάμεις, ας το πούμε έτσι, την κοπάνησε και, από την κυβέρνηση του Πετέν, και πήγε και κρύφτηκε σε μοναστήρια που το κρύψανε καλόγεροι, γιατί είχε άριστες σχέσεις με τους καθολικούς, με την καθολική εκκλησία της Γαλλίας. Τελείωσε ο πόλεμος. Στη συνέχεια αυτός εμφανίστηκε πάλι στο προσκήνιο, έγινε υπουργός στην κυβέρνηση με την πράξη εθνικής ενότητας που κήρυξαν οι Γάλλοι μετά την απελευθέρωση, και ακολούθως ξεκίνησε την Ένωση Άνθρακα και Χάλιβα, την ΕΚΑΧ και την Ευρατών, που είναι ο πρόδρομος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη φάση αυτή, μαζί με τον Μονέ, ο οποίος λειτουργούσε ύστερα από συνεννόηση με τον, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών, τον ΙΠΑ, ο οποίος είχε ετοιμάσει ο Μονέ, δηλαδή ένα σχέδιο για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτοιμο, συνεργάστηκε μαζί του και ξεκινήσανε την ΕΟΚ τότε. Λοιπόν, ο Σουμάν και ο Μονέ έχουν κατηγορηθεί, και υπάρχει δημοσίευμα στην εφημερίδα Daily Telegraph της εποχής, μετά την αποκάλυψη των αρχείων της CIA που ανακοινώνονται μετά από κάποια χρόνια, αποχαρακτηρίζονται, ήτανε πράκτορες και οι δύο της CIA αμοιβόμενοι. Αυτό το δημοσίευμα ουδέποτε έχει διαψευστεί από κανένα από μέρους τους. Συνεπώς τεκμαίρουμε ότι είναι ακριβές. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο Βάλτερ Χολστάιν, ο οποίος ήταν νομικός σύμβουλος του Χίτλερ, επικεφαλής νομικός σύμβουλος του Χίτλερ, και το 1938 τον είχε συνοδεύσει σε ταξίδι που έκανε στη Ρώμη και σε συνάντηση με τον Μουσολίνι, για να καθορίσουν τη διαδικασία και το πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης, όπως αυτοί είχαν στο μυαλό τους με τον πόλεμο τον οποίο σχεδίαζαν, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενωμένη Ευρώπη θέλανε και τότε. Ήταν ο Χολστάιν λοιπόν μαζί του σαν νομικός του σύμβουλος, και το πρακτικό το οποίο είχαν υπογράψει αυτοί οι δύο εξαίρετοι κύριοι, Χίτλερ και Μουσολίνι, προέβλεπε κοινό ίδρυση για την Ευρώπη, για την Ενωμένη Ευρώπη, κοινού στρατού, ακούστε, τρία χαρακτηριστικά: κοινό στρατό,
κοινό προϋπολογισμό και κοινή δικαιοσύνη. Μήπως έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση κοινό προϋπολογισμό ήδη, ελέγχοντας προϋπολογισμούς των επιμέρους κρατών? Μήπως αυτό που μας ανήγγειλε προχθές ο κύριος Γιούγκερ για κοινό στρατό, για ευρωπαϊκό στρατό, είναι στα πρότυπα και στα πλαίσια αυτά, ως ονού που θα έρθει και, και το δικαστικό μέρος? Λοιπόν, αυτός ο κύριος, ο Φόρστάιν, ο οποίος ήταν ένας ναζί, συλληφθής από τους Αμερικανούς μετά την απόβαση στην Ορμανδία, αφέθηκε ελεύθερος, στη συνέχεια καταδικάστηκε στη δίκη της Νιρεμβέργης, πάλι αφέθηκε ελεύθερος και ήταν ο πρώτος πρόεδρος της ΕΟΚ για δύο συνεχείς θητείες, παρακαλώ, για δύο συνεχείς θητείες. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός ήταν, με το ιστορικό που σας είπα πολύ συνοπτικά, ήταν εκείνος ο οποίος ξεκίνησε να λειτουργεί και να βάζει στις ράγες το τρένο που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν όλα αυτά δεν σας λέει, δεν λένε τίποτε σε κανένα, λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν έχετε όμως παρά σαν ένα καμπανάκι που χτύπησε και ακούσατε κάποια πράγματα, εάν θέλετε μπορείτε να ανατρέξετε στα αρχεία της εποχής, γιατί δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας δώσω όλο το ιστορικό και όλα τα ντοκουμέντα, ας πούμε, τα οποία μου δίνουν το δικαίωμα να λέω αυτά που λέω και να επιβεβαιώσετε αυτή την πραγματικότητα. Επίσης, να σας πω ακόμα κάτι για μια αποστροφή του μεγάλου Γκέμπελς στη Τσεχοσλοβακία. Υπάρχουν εφημερίδες της εποχής, ενδεχομένως και στο ίντερνετ να υπάρχουν ακόμα και να μπορεί κάποιος να τις κατεβάσει και να το διαβάσει και μόνος του. Σε μια λοιπόν συνέντευξη, μια ομιλία του στη Τσεχοσλοβακία το 1942, είπε το εξής, ότι η Ευρώπη μετά από 50 χρόνια θα είναι τελείως διαφορετική, θα είναι ενωμένη και θα φροντίσει έτσι ώστε να μην υπάρχει μέσα στους κόλπους της ένα άτακτο παιδί που να διαταράσει τη λειτουργία του συνόλου της οικογένειας, όπως αυτό δεν επιτρέπεται σε μια κλασική οικογένεια, ένα κακό παιδί να διαταράσει τις σχέσεις που επικρατούν μέσα στη συγκεκριμένη οικογένεια. Το ίδιο και η Ευρώπη θα είναι μια οικογένεια όπου δεν θα πρέπει κανένα μέλος της να διαταράσει τη λειτουργία της. Το ζούμε αυτό. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Όποιος άλλος φίλος θέλει να έρθει στο μικρόφωνο, είναι εδώ ο χώρος ανοιχτός. Η βάση και η λογική που κάνουμε αυτή τη συνέλευση είναι στο να μπορεί ο καθένας να πει την άποψή του. Δεν υπάρχουν προαθετούμενα, ούτε ζητάμε πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Μπορεί ο καθένας να πει την άποψή του, ακόμα και αν κάποιοι δεν συμφωνούν με αυτή. Πρέπει να μάθουμε να συζητάμε, είναι η αρχή της δημοκρατίας ο διάλογος και μέσα, με βάση αυτή την αρχή θα πρέπει να στήσουμε και εμείς αυτό που θέλουμε, την καινούργια πατρίδα. Αυτή που δεν θα έχει καμία σχέση με τα πουλημένα τομάρια που βρίσκονται μέσα στη Βουλή, με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν οδηγήσει τη χώρα μας στον όλεθρο. Αυτή η πατρίδα, και επειδή κάποιοι φοβούνται, νομίζουν ότι αν φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας φάνει λύκη. Αυτή η πατρίδα έχει τη δύναμη να σταθεί στα πόδια της από μόνη της. Εγώ θα κάνω ένα quiz. Ποια είναι η χώρα που αυτή τη στιγμή μόνο με τα λιγνητικά της αποθέματα έχει δυνατότητα να έχει ενέργεια για τα επόμενα 45 χρόνια? Ποια είναι η χώρα που με βάση στατιστικά στοιχεία του 12 μπορεί με τα χάλια που έχει να συντηρήσει στο 92% σε διατροφική επάρκεια το λαό της? Ποια είναι η χώρα που έχει χρυσό, που έχει ουράνιο, που έχει απίστευτα μεταλλεύματα τα οποία τα χρησιμοποιούν στη NASA? Ποια είναι η χώρα η οποία έχει ένα καταπληκτικό κλίμα και μπορεί να έχει αλπικά τοπία και τροπικές παραλίες? Ποια είναι η χώρα η οποία μπορεί να έρθουν εδώ πέρα οι Βορειοευρωπαίοι που βλέπουν ήλιο μια φορά στα 3 χρόνια, να μπρέξουν τα κολαράκια τους και να κάνουν μπάνιο και να περάσουν όμορφα στις υπέροχες θεϊκές παραλίες της χώρα μας? Ποια είναι αυτή η χώρα, ρε αδέρφια? Αυτή η χώρα είναι η πατρίδα μας.
Και έχει ένα λαό ο οποίος δεν είναι σε θέση να κατανοήσει ποια είναι η δύναμή της. Τι είναι αυτό που έχει στα χέρια του. Και την ξεπουλάει. Την ξεπουλάει λεπτό το λεπτό. Και αποδέχεται προδότες να τον κυβερνούν και να τον οδηγούν κατευθείαν στο να γίνει ένας δούλος. Να γίνει ένας δουλοπάρικος σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία θα σέρνεται για να ζητάει δουλειά. Του παίρνουν τα σπίτια, του παίρνουν τα χωράφια, του παίρνουν ό,τι περιουσιακό στοιχείο έχει. Και του παίρνουν και την ίδια του την πατρίδα. Σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε πατρίδα. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε όλοι εδώ. Πρέπει να είμαστε ενεργοποιημένοι, ενεργοί πολίτες και να λέμε ο καθένας την άποψή του. Μέσα από το διάλογο, μέσα από τη συζήτηση, κάτι θα βγει, κάποιοι θα ξυπνήσουν. Αν υπάρχει κάποιος φίλος που θα ήθελε να τοποθετηθεί, εδώ είναι ο χώρος. Και επειδή αναφέρθηκα στα σπίτια και στην ιδιωτική περιουσία, θα ήθελα κάποιο δικηγόρο, αν υπάρχει εδώ, να μας πει δύο λόγια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή και δεν βλέπουμε να αναχαιτίζεται με την πολιτική της παρούσας κυβέρνησης είναι η αλωτρίωση των περιουσιών, των ιδιωτικών περιουσιών και του δημοσίου. Το τελευταίο νέο όσον αφορά το δημόσιο είναι το ότι περνάει το παραλιακό μέτωπο όλης της Αττικής από το Χάλιρο μέχρι και τη Σαρονίδα, περνάει στο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο σημαίνει ότι πλέον δεν θα ανήκει στο δημόσιο και θα ξεπουληθεί στην πρώτη ευκαιρία έναντι ολίγων φράγκων μέσω του ΤΑΙΠΕΔ για να πάνε τα χρήματα στους δανειστές παύλα το κογλίθους. Τον ίδιο κίνδυνο και περισσότερο διατρέχουν οι ιδιωτικές περιουσίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε σφοδρές επιθέσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία, από την εφορία και από τις τράπεζες στις ιδιωτικές περιουσίες στα σπίτια των πολιτών. Περιμέναμε τόσο καιρό, περιμένουμε να βγει υπουργική απόφαση για να αναστείλουν τους πληστηριασμούς, γιατί κάθε Τετάρτη έχουμε μία κατάσταση τραγική με πολίτες που κινδυνεύει να χαθεί η περιουσία τους για χρέη στις τράπεζες πληρωμένα και ξαναπληρωμένα, γιατί όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι τράπεζες χρεώναν επιτόκια που δεν θα τολμούσαν να τα εμφανίσουν σε πολίτες άλλων ευρωπαϊκών κρατών, επιτόκια 18 και 20 και 22% και έρχονται αυτή τη στιγμή που ο κόσμος έχει πραγματική αδυναμία να καταβάλει και τους αφαιρεί τα σπίτια τους. Κάθε Τετάρτη λοιπόν θα είναι και ένα κάλεσμα αυτό προς όλους όσους ακούτε, ακόμα και αν δεν είσαστε ενταγμένοι κάπου, είτε είστε είτε δεν είστε, θα πρέπει να είμαστε παρόντες στο πιο κοντινό ειρηνοδικείο μέχρι να δούμε τι θα γίνει, αν θα υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση την υπόσχεσή της, που μοιάζει βέβαια λιγάκι σαν όνειρο πλέον φευδολαίο, γιατί ήταν από τα πρώτα πράγματα που είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει την επόμενη μέρα, είχαν πει. Λοιπόν, και σήμερα άκουσα ότι θα μπει στις ρυθμίσεις μαζί με τα κόκκινα δάνεια και θα δούνε τι θα γίνει κτλ. Δεν υπάρχει ένα καθαρό πλάνο σχετικά με τους πληστηριασμούς. Λοιπόν, ένα άλλο το οποίο θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι από τα πράγματα που δια της παραλήψεως φαίνεται ότι έχει σκοπό να κάνει η παρούσα κυβέρνηση. Και αυτό είναι ο κώδικας της πολιτικής δικονομίας. Αυτή τη στιγμή ένα νομοθέτημα για το οποίο απεργούσαν οι δικηγόροι μέχρι και το Δεκέμβρη του 2014 και σκοπεύανε να πάνε σε αποχή διαρκείας ήταν ο κώδικας πολιτικής δικονομίας με τον οποίο οι περιουσίες θα φεύγουν μέσα σε 2-3 μήνες. Αυτή τη στιγμή, εάν κινηθεί ένας πληστηριασμός σε βάρος πολίτη, μπορεί να τον καθυστερήσει, αν έχει κάποια μικρή δύναμη να κάνει ένδυκα μέσα, μπορεί να τον καθυστερήσει 1,5 χρόνο. Με το κώδικα το καινούριο που σχεδιάζουν να φέρουν, θα είναι υπόθεση περίπου 2-3 μηνών, αν το πάρουν είδηση, αν το πάρει ο κόσμος είδηση, γιατί ο καινούριος κώδικας επιτρέπει την κοινοποίηση εγγράφων που αφορούν τον πληστηριασμό και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Από 1 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου απαγορεύεται με το υφιστάμενο καθεστώς και αυτό σπάει. Όπως επίσης γίνονται και άλλες διευκολύνσεις, όλες υπέρ των τραπεζών, για να μπορούν οι τράπεζες να κατασχέτουν την περιουσία του κόσμου
μέσα σε ελάχιστο χρόνο και χωρίς κόστος. Γιατί ο πληστηριασμός πάντα ήταν μια υπόθεση κοστοβόρα για τον δανειστή, ο οποίος συγκινούσε ενέργειες εκπληστηρίασης περιουσίας. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι σε αυτή την υπόθεση της εκπληστηρίασης ιδιωτικής περιουσίας όλοι έχουμε έναν αριθμό, ο οποίος πλήγει. Είτε είναι ο αριθμός 10, δηλαδή τον άλλο μήνα την άλλη εβδομάδα, είτε είναι ο αριθμός 1000. Γιατί μας ορεύουν κάθε μέρα χρέη με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο από υπερφορολόγηση, τα οποία προστιθέμενα και σε σχέση με το αδύναμο εισόδημα θα φέρουν τον κόσμο σε μία κατάσταση, ακόμα και αυτόν που σήμερα πογκάει αλλά καταφέρνει και πληρώνει, έστω με δόσεις τα χρέη του, σε λίγο δεν θα μπορεί να το κάνει ούτε και αυτό. Το σε λίγο θα είναι και σε σχέση και συνάρτηση απόλυτα με το συνταξιοδοτικό καθεστώς, το οποίο από ό,τι φαίνεται, και μακάρι να διαψευστούμε έτσι όπως το ερμηνεύουμε από τα διαφαινόμενα, τίνει να οδηγήσει σε έκπτωση του δικαιώματος της συντάξης. Σιγά σιγά δηλαδή οι συντάξεις θα μειωθούν, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν τραβήξει μέσα από τα ασφαλιστικά ταμεία 310 εκατομμύρια. Εκεί που βοκάνε τα ταμεία να πληρώσουν μήνα το μήνα τις συντάξεις και παίρνουν συχνά και δάνεια, τα ακούτε κάθε τόσο, το ΙΚΑ δανείστηκε τόσα και ο ΑΕ δανείστηκε τόσα για να πληρώσουν τις συντάξεις κτλ. Και πήραν αυτή τη στιγμή από τα ταμεία 310 εκατομμύρια και δώσανε σε αντάλλαγμα κάποια ομόλογα τα οποία είναι μηδαμινής αξίας γιατί είναι ανασφάλιστα. Και εν πάση περιπτώσει, όταν κανένας δεν θα μπορέσει να παρηγορήσει τον συνταξιούχο όταν έρθει η ώρα να πάρει τη σύνταξή του, και ανταυτού του προσφέρουν κάποιο ομόλογο, το οποίο θα λύγει και ποιος ξέρει πότε. Όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση πιέζει. Και πιέζει και για να προβάλλουμε απαιτήσεις αυτή την κυβέρνηση την υφιστάμενη, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να έχουμε το νου μας, μην επαφιόμαστε σε υποσχέσεις, πρέπει να είμαστε παρόντες όπου καλούμαστε και να δείχνουμε ότι τους παρακολουθούμε και ότι απαιτούμε αυτά τα οποία τάξανε στον κόσμο, τουλάχιστον σε αυτούς οι οποίοι τους ψήφισαν πιστεύοντας ότι θα ανακουφιστούν έστω ελαφρώς. Μέχρι στιγμής η ανακούφιση εξαντλείται σε ένα θέατρο, τέλος πάντων, που άλλος ικανοποιεί, άλλος δεν ικανοποιεί. Δεν έχουμε κάποια απτά δείγματα γραφής που να πιστεύουμε ότι αυτό θα παρεμποδίσει, αν μη τι άλλο, στην προστασία τουλάχιστον της περιουσίας και του μικρού πενικρού εισοδήματος που μπορεί να λέγεται μισθός, που μπορεί να λέγεται σύνταξη. Ένα άλλο το οποίο θα πρέπει να προσέξει ο κόσμος είναι ότι μην επαφίεται και μην εφησυχάζει. Οι διαδικασίες κινούνται. Ακόμα και σήμερα έρχονται χαρτιά σε όλους και το ξέρετε, για πληρωμή φόρων και για πληρωμή, και έρχονται και καταγγελίες δανείων. Να ξέρετε κάτι, ότι όταν έρχεται καταγγελία δανείου, το επόμενο βήμα της τράπεζας είναι η διαταγή πληρωμής και το μεθεπόμενο είναι ο πληστηριασμός και τελειώσαμε. Λοιπόν, μπαίνει η περιουσία, δηλαδή εκτροχιάζεται, θα περάσει σε άλλα χέρια. Γι' αυτό θα πρέπει να μην εφησυχάζετε με υποσχέσεις ότι θα γίνει αυτό και θα γίνει εκείνο. Θα πρέπει να κινητοποιήσετε και να ζητάτε βοήθεια από όπου είναι εφικτό, ή επαγγελματική ή από οποιαδήποτε άλλη συλλογική δράση, για να καλυφθείτε, γιατί αν δεν ασκήσετε δικαίωμα, το πιθανότερο είναι ότι θα οδηγήσετε τάχιστα τα περιουσιακά σας δικαιώματα σε απαλωτρίωση. Επίσης, και αυτοί οι οποίοι είναι εφησυχασμένοι, γιατί μπορεί να είναι λίγο τυχεροί μες στην κρίση, με την έννοια ότι έχουν ένα μικρό εισόδημα, ότι το σπίτι τους δεν το χρωστάνε και ότι δεν έχουν και τραγικά χρέη στην εφορία, τα οποία ναι μεν είναι μεγάλα, αλλά τα ψευτοπληρώνουν όσο μπορούν. Αυτοί είναι εφησυχασμένοι, γιατί σκέφτονται ότι ακόμα και αν η περιουσία των άλλων περάσει σε τρίτα χέρια μέσω των τραπεζών, των κατασχέσεων και των πληστηριασμών, η δική τους περιουσία δεν κινδυνεύει. Να μην έχουν αυτή την εντύπωση. Από το 2010 έχει περάσει νόμος ο οποίος τι λέει, ότι
μπορεί ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε χρειαστεί, εάν το κρίνει ο Α ή ο Β υπουργός, να κηρύξει το να μην έχεις δικαίωμα ούτε στην πρώτη σου κατοικία. Είναι ένα σφοδρό χτύπημα σε συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, όπως είναι η κατοικία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστώ. Εάν υπάρχει κάποια απορία νομικού τύπου, ευχαρίστως να το συζητήσουμε. Ναι, αυτή τη στιγμή το είπα και από την αρχή της τοποθέτησής μου, γίνονται πληστηριασμοί. Ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι δεν γίνονται πληστηριασμοί και ότι υπάρχει συμφωνία τραπεζών και κυβέρνησης να μην γίνονται μέχρι να βγάλουν την υπουργική απόφαση. Σας πληροφορούμε ότι κάθε Τετάρτη στα Ειρηνοδικεία και ειδικά της Αθήνας που είναι το πιο σκληρό και χρειάζεται ενισχύσεις από τον κόσμο, γίνονται πληστηριασμοί και φεύγουν περιουσίες. Όταν όμως βλέπουν μεγάλη κινητοποίηση πολιτών, είτε δεν προσέρχονται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία του πληστηριασμού, είτε φεύγουν τα όργανα του πληστηριασμού. Να το έχετε υπόψη σας αυτό και πάλι σας καλούμε να πλαισιώνετε κάθε Τετάρτη 4 με 5. Μία ώρα από τη ζωή σας είναι. Δεν είναι πολύ. 4 η ώρα πρέπει να είμαστε στο Ειρηνοδικείο, 5 η ώρα φεύγουμε. Εκεί τελειώνει η διαδικασία και ο δικός μας ο ρόλος και η παρουσία μας. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να ρωτήσει κάτι? Ελάτε εδώ. Γεια σας. Εγώ θέλω να ρωτήσω, οι τράπεζες είναι παράνομες, έχουν παράνομα επιτόκια. Αποδεικνύεται αυτό και ποιο είναι το νόμιμο επιτόκιο? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε Euribor και Libor στα πατώματα, 0,20 και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαμηλά τα Euribor και τα Libor, τα οποία καθορίζουν το επιτόκιο με το οποίο πληρώνουμε τα χρέη στις τράπεζες. Είναι 0,20 περίπου και η τράπεζα μπορεί να χρεώνει και 1,5% και 2% και μετά το κέρδος της. Λοιπόν, επιπλέον το κέρδος της. Και ακόμα και στα στεγαστικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα έπρεπε ο κόσμος, εάν ήταν σε μια φυσιολογική φάση, να τρέχει στο δικηγόρο του και να ζητά να προσαρμοστεί το δάνειό του στα επιτόκια βάσει του Euribor και του Libor που υπάρχει και μέσω του οποίου ρυθμίζονται, και το λένε οι περισσότερες δανειακές συμβάσεις, ρυθμίζονται τα χρέη. Λοιπόν. Θα μπορούσε λοιπόν ο κόσμος να κάνει αγωγές και να ζητά να πέσουν τα επιτόκια. Έτσι, ακόμα αυτοί που οι οποίοι μπορούν και πληρώνουν το δάνειό τους, πληρώνουν κοροϊδίστικα επιτόκια αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, επίσης πληρώνουν και κοροϊδίστικες χρεώσεις. Αυτό έχουμε την προοπτική να το κάνουμε με το ΕΠΑΜ μέσω συλλογικών αγωγών, οι οποίες θα στηρίζονται σε υφιστάμενο πλαίσιο δικαίου το καταναλωτικό δίκαιο, το δίκαιο του καταναλωτή. Έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια να ιδρύσουμε ένα συλλογικό όργανο. Γιατί προστασίας καταναλωτή, γιατί οι υπάρχουσες οργανώσεις κάπου όταν συγκρούονται με πολιτικά θέματα λιγάκι παναχωρούν. Εμείς έχουμε σκοπό να το πάμε ως το τέλος. Αυτές οι αγωγές, οι συλλογικές, θα διευκολύνουν πάρα πολύ τον κόσμο να ασκήσει δικαιώματα, γιατί αυτή η αγωγή ως ατομική είναι ένα πανάκριβο ένδικο μέσο που κάτω από τις παρούσες συνθήκες αποκλείεται να ασκήσει το 95% του κόσμου, για να μην πω το 99,99%. Είναι μια παροχή την οποία μας τη ζητούν εμάς των δικηγόρων, αλλά δεν μπορούμε να τους δώσουμε. Λοιπόν, θα πρέπει να πλαισιώσει και η καταναλωτική οργάνωση του ΕΠΑΜ για να μπορέσουμε να ασκούμε τέτοια ένδυκα μέσα. Νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο να ακολουθήσουμε σαν επιχειρηματολογία το ότι οι τράπεζες χρηματοδοτούνται, εμείς θα χρεωνόμαστε στον προϋπολογισμό και εμφανίζονται με τη μορφή των ένφια και των φόρων που είναι μη ανταποδοτική. Σε αυτό δεν είμαι αρμόδια να σας απαντήσω. Έχω ακούσει τον κύριο Καζάκη που λέει ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Μην πούμε σε τέτοια ολιστηρά εδάφη, γιατί δεν θα μ' άρεσε να πω πράγματα που είναι πέραν του γνωστικού μου αντικειμένου.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι και πολιτικό ζήτημα και είναι και κάτι που το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Από τη στιγμή που χρηματοδοτούν οι τράπεζες και το χρέος γίνεται κρατικό και καλούμαστε εμείς οι φορολογούμενοι να το ξεπληρώσουμε, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ένα άλλο το οποίο θα ήθελα να πω στον κόσμο και θα πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, γιατί συνέχεια ο κόσμος φρικάρει με την γραμμή, με την θέση την οποία έχει το ΕΠΑΜ και μιλάει για μονομερή διαγραφή του χρέους. Γιατί θεωρεί ότι αυτό δεν είναι ηθικό, ας το πούμε έτσι, όπως το αντιλαμβάνεται ο κοινός πολίτης, ότι με ποιο δικαίωμα από τη στιγμή που το κράτος μας πήρε ένα δάνειο και έχει τη συνέχεια σαν κράτος, θα πάει από την άλλη μέρα τέλος πάντων να ζητήσει μονομερός τη διαγραφή. Η μονομερής λοιπόν διαγραφή θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι ένα δικαίωμα το οποίο επίσημα και με ψήφισμα του ΟΗΕ προκρίθηκε φέτος το 2014 ότι τα κράτη έχουν το δικαίωμα να ζητάνε τη μονομερή διαγραφή χρέους όταν κινδυνεύει ο πληθυσμός τους, όπως καλή ώρα συμβαίνει εδώ. Επίσης, όλη αυτή η κατάσταση με τους ανθρώπους να στερούνται συνταγματικών δικαιωμάτων, να στερούνται βασικών παροχών υγείας, εκπαίδευσης, πρόνοιας, είναι μια κατάσταση η οποία προκάλεσε μέχρι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο σε ψήφισμα που έκανε στις 13 Μαρτίου διαπίστωσε και έκανε σύσταση προς την Τρόικα να σταματήσει αυτές τις ενέργειες σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, οι οποίες φέρουν τον πληθυσμό σε αυτή την κατάσταση. Τις έκρινε παράνομες, καταχρηστικές και αντίθετες με την ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Θα πρέπει να ξέρετε ότι όλα όσα εμείς πρεσβεύουμε σαν ΕΠΑΜ και καλούμε τον κόσμο να ενωθεί μαζί μας, τα έχουμε ερευνήσει και θεωρούμε ότι δεν θα κινδυνεύσουμε, όχι θεωρούμε, είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα κινδυνεύσουμε σε περίπτωση στην οποία θα μας επιτεθούν δικαστικά. Ένα παράδειγμα αυτού που σας λέω είναι και η Ισλανδία. Θα σας κάνει εντύπωση προφανώς που κανείς δεν μιλάει για την Ισλανδία, η οποία αρνήθηκε να πληρώσει τραπεζικά χρέη και μάλιστα προχθές ανακοίνωσε ότι αποχωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν επιθυμεί τη συνένωσή της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, η Ισλανδία, αφότου αρνήθηκε να πληρώσει τα χρέη προς τράπεζες, οδηγήθηκε από, δεν θυμάμαι τώρα από ποιες τράπεζες, οδηγήθηκε στα δικαστήρια και τα δικαστήρια έκριναν ότι καλώς δεν πληρώθηκαν τα χρέη αυτά προς τις τράπεζες και είχε το δικαίωμα μονομερός να τα διαγράψει. Επομένως, υπάρχουν και προηγούμενα και μάλιστα το προηγούμενο, το σημαντικό που το έχει κάνει και η ίδια η Ελλάδα και δεν το λένε στον κόσμο. Εγώ πραγματικά έτσι εκστασιάζομαι με αυτή την προπαγάνδα, το ΜΜΕ, που εμφανίζουν σαν μια κατάρα την περίπτωση που θα φεύγαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διαγράφαμε το χρέος μας κτλ. Τη στιγμή που η Ελλάδα το έχει ήδη κάνει. Το 1936 και πήγε και την πήγανε και στα δικαστήρια το Βέλγιο. Αρνήθηκε να πληρώσει τα χρέη που είχε προς το Βέλγιο. Έκανε μια διαγραφή χρέους 70% μονομερός και την πήγανε στα δικαστήρια και κερδίθηκε το δικαστήριο, γιατί έγινε με αυτή τη λογική ότι πώς θα πληρώσω εγώ κάποια χρέη τη στιγμή που ο πληθυσμός μου δεν έχει φαγητό, δεν έχει στέγη, δεν έχει τα βασικά αγαθά για να μπορέσει να επιβιώσει. Κρίθηκε δικαιολογημένο. Υπάρχει μια τεράστια νομολογία από άλλα κράτη τα οποία και ακόμα και στην παρούσα κατάσταση έχουν διαγράψει μονομερώς τα χρέη τους. Ο κόσμος θα πρέπει να μάθει, να ακούει και αυτή την άποψη, να την ερευνά σε ό,τι και να λέμε. Εμείς ευχαρίστως όπου έχουμε στοιχεία να τα δίνουμε σε όσους έχουν απορίες κτλ. Να κάνουν και τη δική τους έρευνα, αλλά να μην το φοβούνται. Είναι μια λύση απολύτως εφικτή και η οποία τουλάχιστον κατά την άποψή μας θα μας οδηγήσει σε μια κατάσταση καλύτερη, σαφώς καλύτερη και ανεξάρτητη και να μπορούμε να διεκδικήσουμε και τη χώρα μας από αυτό το πράγμα που ζούμε χωρίς προοπτική. Θα ήθελε κάποιος άλλος να λάβει το λόγο ή αν υπάρχει κάποια απορία. Λοιπόν, σε συνέχεια αυτού που ακούστηκε,
να πούμε ότι αυτό που δεν αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη, δηλαδή το δικαίωμα να διαγράφουν μονομερώς τα χρέη τους για να επιβιώσει ο λαός τους, το αναγνωρίζουν από 1η-1η του 2015 στις τράπεζες, στις συστημικές τράπεζες. Δηλαδή οι συστημικές τράπεζες έχουν δικαίωμα να διαγράψουν μονομερώς τα χρέη τους προκειμένου να επιβιώσουν. Να το πούμε πολύ απλά, έχουν δικαίωμα να προχωρήσουν σε bail-in, δηλαδή σε διαγραφή καταθέσεων. Τα χρέη των τραπεζών είναι ακριβώς οι δικές μας καταθέσεις. Αυτό που κάναν στην Κύπρο. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αναγνωρίζουμε δικαιώματα συνταγματικά των λαών στις τράπεζες και τα αρνούμαστε από τους φυσικούς τους δικαιούχους, τους ίδιους τους λαούς. Αυτή είναι η Ευρώπη των δικαιωμάτων, της δημοκρατίας κτλ. Για αυτή την Ευρώπη μιλάγαμε και οι πρώτοι που μίλησαν για μια τέτοια Ευρώπη με ακριβώς τέτοια δικαιώματα τη λέγαν Πανευρώπη και προσπάθησαν να την επιβάλλουν με τα τάγκς. Τόσο απλά είναι μερικά χρόνια. Αυτή την ίδια ιστορία σήμερα με οικονομικό πόλεμο και με τον πόλεμο των χρεών αυτή την Ευρώπη την επιβάλλουν. Αυτή είναι η διαφορά, ότι βρισκόμαστε σε οικονομικό πόλεμο. Και σε αυτόν τον πόλεμο χρειάζεται το ίδιο καρδιά, το ίδιο ψυχή, δεν χρειάζεται τάγκς και πολυβόλα, χρειάζεται όμως ένας λαός ενωμένος να αντιμετωπίσει τον κατακτητή που αυτή τη στιγμή συμπυκνώνεται στις τράπεζες και στο πολιτικό τους προσωπικό, είτε αυτό εμφανίζεται ως εγχώριο είτε ως διεθνές. Και τέτοιο είναι. Αν το έχετε προσέξει, αυτοί που μας κυβερνάνε, περισσότεροι τουλάχιστον, ήταν στα ίδια σχολεία, στα ίδια πανεπιστήμια, τουλάχιστον μέχρι χτες. Για την καινούργια κυβέρνηση, επειδή ένας ολόκληρος λαός επένδυσε πάνω της, να θυμίσω ένα πράγμα. Το ζήτημα της μονοδημερούς διαγραφής του χρέους, η κυβέρνηση το έβαζε, μέχρι προεκλογικά, το έβαζε με δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον ενός μέρους του χρέους και στο συνέδριο και εδώ και εκεί, και το βιβλίο της Νάντιας Βαλαβάνη που είναι υπουργός τώρα να βάλουμε και μία σειρά άλλες τοποθετήσεις και θα σας πάρω το αριστερό ρεύμα, θα σας πάρω το mainstream. Στελέχη τους που βάζανε αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα όμως είναι το εξής, ότι όταν πάω να διαπραγματευτώ, η λογική της διαπραγμάτευσης είναι ότι ξεκινάω και ειδικά όταν απέναντί μου έχω έναν ισχυρότερο, του χρωστάω αδελφέ, πρέπει να έχω το δικαίωμα σε μονομερείς ενέργειες. Δεν μπορεί να το αποποιηθώ αυτό το δικαίωμα. Δεν έχω δικαίωμα να αποποιηθώ ως κυβέρνηση αυτό το δικαίωμα. Όταν λοιπόν ξεκίνανε τη διαπραγμάτευση λέγοντας δεν θα προβούμε σε μονομερείς ενέργειες, η διαπραγμάτευση έχει ήδη τελειώσει. Αποτέλεσμα, προχτές δεν έχετε δικαίωμα να καταθέσετε ένα νομοσχέδιο σκιά του προγράμματος Θεσσαλονίκης γιατί θα θεωρηθεί μονομερείς ενέργεια. Χτες και τα προχθές σχηματικά, έτσι. Εάν σας λείπει ρευστότητα, μπορείτε να σταματήσετε να πληρώνετε μισθούς και συντάξεις για κανένα δύο μήνες. Αυτά τα λένε κυβερνήτες άλλων χωρών στην κυβέρνηση που εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Ανεξάρτητα με το αν κάποιος ψήφισε ή δεν ψήφισε τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Είναι προσβλητικό για τον καθέναν από εμάς να μιλάνε, να συμπεριφέρονται έτσι αυτά τα τομάρια στους εκπροσώπους της χώρας μας. Αλλά οφείλουμε ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε ότι οι εκπρόσωποι της χώρας μας δεν φαίνεται να φύγονται ιδιαίτερα. Είτε δεξιοί είναι αυτοί, είτε αριστεροί είναι αυτοί. Και αυτό είναι εκείνο που είναι το πιο ανησυχητικό. Ότι δεν φαίνεται να φύγονται ιδιαίτερα. Και πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως το ζήτημα του κατοχικού χρέους, των αποζημιώσεων κτλ. Κτλ. Φαίνεται να το παίζουμε σαν ένα παιχνίδι εντυπώσεων και, αν όχι, και όχι σαν μια πολύ σοβαρή διεκδίκηση απέναντι στην υπαριθμό 1, στον μαέστρο, ας το πούμε έτσι, στη χώρα μαέστρο που πιέζει σήμερα τη χώρα μας. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μισό λεπτάκι μόνο να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που ακούσατε, τα πάρα πολύ χρήσιμα από την κυρία Χαραλάκου, από τον δικηγόρο μας, από την νομική αλληλεγγύη μας.
Όποιος έχει πρόβλημα στο διαδίκτυο, τον παρακαλώ πάρα πολύ να κρυπτολογήσει Διεθνής Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ του 1966 της Βιέννης. Έτσι, Διεθνή Σύμβαση ΟΗΕ Ανθρώπινα Δικαιώματα 1966 και να δει τα άρθρα 48 έως 52. Ποια είναι εκείνα τα δάνεια τα οποία χαρακτηρίζονται σαν παράνομα. Όχι απλώς καταχρηστικά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά σαν παράνομα. Αυτά που είναι αποτέλεσμα καταναγκασμού, απειλής, απάτης. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πείτε να τα δείτε. Να τονίσουμε ότι το ΕΠΑΜ κάθε Τετάρτη βρίσκεται στα ειρηνοδικεία ακριβώς για να προστατεύσει τις πρώτες κατοικίες ή γενικά την περιουσία των συμπολιτών μας. Και πετυχαίνει. Και πετυχαίνει ακριβώς. Εδώ να πούμε ότι σαν ΕΠΑΜ δεν ομοιοποιούμε καμία τράπεζα να βάζει χέρι στην περιουσία του κάθε ενός από εμάς που την έχει κάνει με κόπο και που μέχρι πριν την κρίση ήμασταν όλοι αξιοπρεπείς πολίτες και πληρώναμε μια χαρά τα δάνειά μας και δυστυχώς αυτή η κρίση μας έχει καταδύσει χωρίς δουλειές και χωρίς εισοδήματα. Και ακριβώς πάνω σε αυτή τη δυσχέρεια πατάνε οι τράπεζες για να μας απορροφήσουν όλη την περιουσία μας. Σαν ΕΠΑΜ λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε αυτές τις πρακτικές, γι' αυτό δίνουμε το παρόν να σώσουμε τις περιουσίες των συμπολιτών μας και καλούμε και εσάς να συνδράμετε τον αγώνα μας, τον υποστηρίζουμε αρκετούς μήνες ήδη τώρα, ανελιπώς, κάθε Τετάρτη είναι, 4 με 5 σε κάθε ειρηνοδικείο της χώρας. Εάν ακούτε ότι έχουν σταματήσει οι πληστηριασμοί, ελάτε την Τετάρτη σε οποιοδήποτε ειρηνοδικείο να δείτε ότι συνεχίζονται κανονικά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πλαισιώσετε τον αγώνα που κάνουμε, όποιος μπορεί να βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο, είτε ως φίλος, είτε ως μέλος του ΕΠΑΜ, είτε με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να βοηθήσει, ας έρθει να μας δώσει ένα όνομα και ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε μαζί του και όπως μπορεί να βοηθήσει ο καθένας. Εδώ στο παγκάκι, οι συναγωνιστές που κάθονται έχουν ένα έντυπο για να σημειώσουν απλά ένα όνομα και ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε μαζί, να αγωνιστούμε όλοι μαζί. Τώρα, όποιος άλλος θέλει το λόγο, ελεύθερα και δημοκρατικά, παρακαλώ. Μόλις πριν η δικηγόρος κυρία Χαραλάμπους ανέφερε για την ομολογία από το 2010. Μην ξεχνάμε ότι έχει προηγηθεί ένα κακός παράδειγμα πολύ κοντά. Στο Ψηρή. Στο Ψηρή, αν θυμάστε οι παλαιότεροι, ούτε καν να νοικιάσει ένα χώρο 10x10 τετραγωνικά δεν θα μπορούσες. Τι κάναν λοιπόν οι λίστος συμμορίτες που προηγήθηκαν και ίσως και οι αντικαταστάτες τους τώρα πλέον. Φτιάξανε υπό την έννοια υποβάθμισης με τα κόκκινα φανάρια, με εγκληματίες του θεμού ποινικού δικαίου, φτιάξαν μια τεχνητή τέτοια φόρμουλα υποβάθμισης, πήγαν οι μεγαλοκαρχαρίες, τα αρπάξανε τα οικόπεδα, αυτά τα έρημα σπίτια, τα πήρανε έναντι πινακίου φακής και τώρα όχι να πάνε αγοράσεις σε αυτό το κομμάτι στο Ψηρή, ούτε καν να νοικιάσεις ένα τετραγωνικό δεν μπορείς. Δηλαδή έχει προηγηθεί ένα κακός παράδειγμα με διαφορετικό τρόπο. Ξέρουν οι λιστοσημωρίτες πώς θα διαμορφώνουν τέτοια σκηνικά και θα αρπάζουν περιουσίες. Δεν χρειαζόντουσαν τον νόμο, αλλά και ένα παραπάνω, επειδή η δικηγόρος ανέφερε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα με νομολογία το 2010, θα μπορούν να αρπάζουν περιουσίες ακόμα και για κάποιους που να αισθάνονται σίγουροι ότι δεν θα τους αρπάξουν. Θα τους εξαναγκάσουν και θα τους απάρουν με το έτσι θέλω. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αισθάνεται σίγουρος για τίποτε. Προεκλογικά ακούσαμε πάρα πολλά τσιτάτα από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Δεν ακούσαμε τα βαρά με το ζουρνά
και οι αγορές θα χορεύουν. Εγώ νόμιζα ότι μπορεί να χορεύουν και κανένα τσιφτετέλη. Στο τέλος, τέλος. Κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Οι αναθέσεις τελειώσανε. Κανείς δεν μπορεί να αναθέσει σε κανέναν. Δεν υπάρχει σιγουριά. Απλά εναλλάσσονται κάποια πρόσωπα από την ίδια σχολή. Στην ίδια σχολή πάνε, παίρνουν το δαχτυλίδι και έρχονται στην Ελλαδίτσα και κυβερνούν. Γιατί είμαστε αδιάφοροι σαν λαός. Οι αναθέσεις έχουν τελειώσει προπολού. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε όλοι μας. Πρέπει να βάλουμε πλάτη να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει περιθώριο, δεν υπάρχει υπομονή πλέον για τίποτα καλύτερο. Το χειρότερο έρχεται. Αδέρφια, πρέπει να ενεργοποιήσουμε το καθένα που υπάρχει μέσα στο σπίτι μας. Δεν ακούγουμε τώρα, ακούγουμε κανονικά. Λοιπόν, θέλω να σας μεταφέρω μια προσωπική εμπειρία, γιατί βλέπω ότι όλος ο κόσμος που είναι εδώ είναι άνθρωπος, όπως λέει και ο Δημήτρης, του μεροκάματου. Και όταν ο άνθρωπος του μεροκάματου δεν έχει κομματική αγκύλωση, μπορεί να αντιληφθεί και να καταλάβει τις καταστάσεις πολύ πιο εύκολα από κάποιους οι οποίοι έχουν κομματικές αγκυλώσεις και βάζουν το κομματικό συμφέρον επάνω από το εθνικό πατριωτικό συμφέρον. Η μητέρα μου είναι μια γυναίκα 75 χρονών, σκληρά εργαζόμενη. Και κάποια στιγμή βλέπαμε στο Sky ειδήσεις. Και γυρίζει και μου κάνει, επειδή σπουδάζω και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, γυρίζει και μου κάνει το εξής. Μου λέει, γιατί, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, μου λέει, είναι γιατί προσπαθούν να δώσουν τα λεφτά στις τράπεζες και δεν τα δίνουν στον κόσμο να τα χαλάσει. Έτσι ακριβώς. Και λέω, μάνα, σκέφτηκες, έστω και αργά τουλάχιστον, πολύ απλά. Και αυτή είναι η ουσία. Τι κάνουν, δηλαδή προσπαθούμε να χρηματοδοτήσουμε τράπεζες και να μειώσουμε το λαϊκό εισόδημα. Μειώνοντας το λαϊκό εισόδημα, είναι σίγουρο ότι κάποιοι θα πέσουν στον κιάδρα, θα τελειώσουν. Θα απαλληφθούν από την κοινωνία. Δεν θα υπάρχει οικονομική δυνατότητα για να επιβιώσουν παραπάνω. Αυτό το πράγμα είναι ένα σπιράλ, έχουμε πει σε ένα σπιράλ, σε μια κατάσταση όπου δεν έχει ανατροπή με την ισχύουσα λογική όπως αυτή επικρατεί και όπως αυτή πλέον ουσιαστικά κινείται και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Άρα το πρόβλημα εδώ, παιδιά, είναι ένα και βασικό. Για να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση ή να καταλάβουμε όλοι εμείς τι ακριβώς προσφυζόμαστε. Αν δεν μάθουμε τι ακριβώς προσφυζόμαστε και αν εμείς σαν λαός δεν ξεφύγουμε από θεματικές αγκυλώσεις και να δούμε τον συνάνθρωπό μας αλληλέγγυο, μόνο και μόνο για ποιο λόγο, για να δημιουργήσουμε μια κοινωνία η οποία θα είναι η κοινωνία η οποία θα θέλουμε να ζήσουμε. Είμαστε σε μια κοινωνία ζούγκλα όπου το ατομικό συμφέρον είναι πάνω από τον ειδικό. Δεν λέει κανένας να το ακούσει. Μάλλον ακούω κόσμο, αλλά δεν ακούω σε τόσο βαθμό όσο θα το ήθελα εγώ να το ακούω. Δεν ακούω αυτό το μας, ακούω μόνο το μου. Το μου είναι κυρίαρχο. Αλληλεγγύη δεν στείνεται με το μου. Αλληλεγγύη στείνεται με το μας. Και ένα σημαντικό βήμα είναι αυτό το οποίο ανέφερε η κυρία δικηγόρος πριν από το νομικό τμήμα του ΕΠΑΜ, που αφορά τους πληστηριασμούς κατά Τετάρτη. Είναι μεγάλη ανάγκη, είναι διακύβευμα να το πω έτσι, η παρουσία μας κάθε μέρα στους πληστηριασμούς. Όλοι μας. Είναι στο ρυθμό που πάει η κατάσταση, όλοι μας κάποια στιγμή θα τελειώσουμε. Και αν λάβουν υπόψη μας τις νέες νομοθεσίες που αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το ηλεκτρονικό επιχειρήν και όλα αυτά θα φτάσουν στην κατάσταση αυτή που ανέφερε κάποια στιγμή ο Δημήτρης Καζάκης το 1993 όταν μαζευτήκανε στην Ουάσιγκτον, που είπαν ότι χρειαζόμαστε το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού. Εκεί πάει. Ή το ανατρέπουμε και το σταματάμε,
κομμάτι, καθόμαστε και κυνηγάμε συντάξεις το μισθυνάκο μας να αυξηθεί λίγο ο μισθός μας. Εγώ προσωπικά είμαι 4 χρόνια άνεργος, είμαι στο πανεπιστήμιο. Έχω τη δυνατότητα για την ώρα και μπορώ και το κάνω, αλλά είμαι πάρα πολύ ευτυχής γιατί περιθυμίζομαι το 23χρονο παιδιά. Καλύτερη μου φίλη αυτή τη στιγμή και έχω τεράστια ορμή και ενέργεια, είναι 20 χρόνια. Πού είναι αυτή όμως, να τους φέρουμε εδώ. Είναι, παντού είναι. Το θέμα όμως δεν είναι τι κάνει άλλο. Το θέμα είναι να κοιτάξουμε τι κάνουμε εμείς. Το ερώτημα, το κάθε ερώτημα πριν το θέσουμε στον άλλο, πρέπει να το θέσουμε τον εαυτό μας. Εγώ τι έκανα σήμερα, έκανα κάτι. Βοήθησα τον συνάνθρωπο με κάποιο τρόπο. Αυτή είναι η διαδικασία. Και δεν χρειάζεται να κάνουμε τα πράγματα δύσκολα. Οι σκέψεις είναι απλές. Τα οικονομικά είναι απλά. Τώρα αν υπάρχουν κάποιες νομοθεσίες, κάποια ιδιαίτερα πράγματα, αυτά τα ξεπερνάς με μια απλή λογική. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται στο Eurogroup και διαπραγματεύονται με τις 6 πόρτες. Για ποιον αποφασίζουν? Αποφασίζουν για μας. Εγώ λοιπόν, εφόσον αυτοί αποφασίζουν για εμένα, δεν πρέπει να γνωρίζω τι λένε εκεί μέσα. Άρα μυστική διπλωματία δεν πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να την καταργήσουμε εμείς τη μυστική διπλωματία στην πράξη εδώ. Ποιος είναι ο κύριος Βαρουφάκης που θα πάρει ενεργό επιταγή για να αποφασίσει για μένα? Μα δεν είναι καν από μένα. Έχει ψηφιστεί, ψήφος δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Είναι μια στιγμή αποτύπωση. Τίποτα παραπάνω. Και έχει ψηφιστεί για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο ούτε αυτό το πρόγραμμα το εφαρμόζει. Δεν με κάνει πέρα στη λογική. Από την πρώτη μέρα ο κύριος Βαρουφάκης συγκεκριμένα χρησιμοποίησε μερκελική προπαγάνδα. Με κεντρική προπαγάνδα από την πρώτη μέρα και λέω εντάξει παιδιά, τελείωσε το παραμύθι, σε γυμνώνει και περιμένει τα χειρότερα. Δεν λέω ότι είναι όλοι οι ίδιοι εκεί μέσα. Σε καμία περίπτωση δεν εξισώνω. Αλλά σίγουρα τα μηνύματα δεν είναι πολύ θετικά. Και τώρα ένα συγκεκριμένο, απλά να το γνωρίζετε, το ανέφερε και η κυρία δικηγόρος που ήταν πριν. Δεν υπάρχει επιτυπή που κάνει οικονομική πολιτική για να μην ξέρει μια βασική αρχή. Ότι κάθε κράτος, σαν μέσο άσκησης οικονομικής πολιτικής, έχει τη μονομερή διαγραφή χρέους και γενικά τη μονομερή ενέργεια, προκειμένου να προστατεύσει τον πληθυσμό του. Άρα όλα τα υπόλοιπα είναι τρίχες κασαρές. Δεν χρειάζονται, αυτοί επενδύουν στο αίσθημα του φόβου και της άγνοιας της δικής μας. Όσο πιο εμείς γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα, ερχόμαστε σε επαφή εμείς μεταξύ μας και συζητάμε, τόσο περισσότερο θα μαθαίνουμε και θα καταλαβαίνουμε ότι μας λένε παραμύθια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ έχω αρχίσει και αγκορώ με αυτό το λαό. Πώς μπορεί μια μάνα να κάθεται και να ακούει στην τηλεόραση? Εμείς θα στύψουμε την Πάτρα, θα ξεματώσουμε, αλλά το δούνε που θα το πληρώσουμε. Δεν ξέρω, εμένα μου προκαλεί απορία. Με ποιο δικαίωμα, ρε φίλε, λες για ένα λαό, θα το ξεζουμίσεις, θα το ξεματώσεις? Όχι, όχι, θα ξεματώσουμε, είπε, δεν είπε να ξεματώσει το λαό. Δηλαδή, εμένα μου είναι λίγο δύσκολο να καταλάβω με ποιο τρόπο θα ξεματώσει ο κύριος Βαρουφάκης ή ο κύριος Τσίπρας. Δυσκολεύομαι να το κατανοήσω. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι εννοούν το πολιτικό κόστος. Θα πληρώσουν το πολιτικό κόστος. Λαμπρά. Και το Πασόκ πλήρωσε το πολιτικό κόστος. Βγαίνανε και κλαψουρίζανε τα στελέχη του. Το Πασόκ μάτωσε. Το Πασόκ μάτωσε. Ωραία. Άντε να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση την άλλη φορά. Να μας λένε ότι μάτωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκοτίδια μας και δεν μας ενδιαφέρει και καθόλου. Εμείς τι κάνουμε? Και πώς μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι, απλοί λαϊκοί άνθρωποι, εργαζόμενοι, άνεργοι, που να δέχονται και να ακούνε? Θα ματώσουμε, δηλαδή το παιδί σου μπορεί να μην φάει κιόλα, αλλά τους τοκογλύφους θα τους πληρώσουμε. Ωραία, και έρχονται κάποιοι άλλοι και μας λένε, τρέκω μυθό, μα τα χρήματα των Ευρωπαίων, τα χρήματα των Ευρωπαίων, τι δίκαιο, άδικο, να ζωθούν. Συγγνώμη ρε παιδιά, εγώ να σκεφτώ απλά. Δεν θα σκεφτώ, δεν ξέρω οικονομικά, δεν έχω πληροφόρηση, δεν έχω τίποτα. Είναι μια απλή Ελληνίδα πολίτη και σκέφτομαι. Αν τα χρήματα που δίνουμε εμείς στους Ευρωπαίους τόσα χρόνια με το αίμα μας, στους ευρωπαϊκούς λαούς, θα τα πάρουνε. Δεν θα έπρεπε να κι αυτοί, ας πούμε, να κάνουν ένα κουμάτο, να έχουν
να είναι σταθεροποιημένη η οικονομία τους, να μπορούν να πάνε και λίγο παραπάνω. Γιατί πάνε κατά διά όλοι. Και αυτοί τα τελευταία χρόνια κάθε τρεις και λίγο ξεσηκώνονταν και έτρωγαν ξύλο και χημικά όπως και εμείς. Πού πάνε δηλαδή, δεν θα έπρεπε να ζουν καλύτερα αυτοί οι Ευρωπαίοι, τους θα δίνουμε τα χρήματα. Θα παίρνουν τα χρήματά τους οι λαοί. Άρα δεν πάνε στους λαούς, έτσι. Το ξέρουμε βέβαια αυτό και το ξέρει ότι ο κύριος Μαρουφάκης προμηνώ σε μια συνέντευξή του μου έκανε εντύπωση. Είπε ξεκάθαρα ότι τα χρήματα πάνε στις τράπεζες τους για να στηρίξουν τις τράπεζες τους, δηλαδή οι Ευρωπαίοι πολίτες πληρώνουν τις τράπεζές τους. Και πραγματικά τότε σκέφτηκα και λέω, ρε γαμώ το, κάτι μπορεί να γίνει, δεν είναι δυνατόν. Να και ένας υπουργός που το είπε, κάτι μπορεί να γίνει. Και ήλπισα κι εγώ όπως εκατομμύρια, απελπισμένη. Λοιπόν, τα παραμύθια να καταλάβουμε ότι πρέπει να τα παλεύουμε γιατί αλλιώς γίνονται φιάλτες και τους ζούμε. Και είναι απαράδεκτο οικογένειες, μανάδες αυτή τη στιγμή να βλέπουν τις οικογένειές τους να καταστρέφονται και μιλάω για τις μανάδες. Γιατί οι μανάδες είναι αυτές που πονάνε περισσότερο. Και να ακούνε ότι το παιδί σου θα του σκίσω τη σάρκα, θα του τη φάω, εσένα θα σε αφήσω να πηδείς από το μπαλκόνι γιατί δεν θα μπορείς να περνάσεις, αλλά το δούλου του θα το πληρώσεις. Τι λένε μόνο. Τι λαός είμαστε. Τέλος πάντων, ας τα σκεφτούμε αυτά. Όσοι τα ακούμε, γιατί τουλάχιστον εμείς και πάμε εδώ πέρα, θα έρθουμε εντελώς. Υπάρχει ένα θέμα που προκύπτει από την ίδια την ιστορική καταγραφή. Το θέμα λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μας λένε τόσο καιρό, εσχρά, εσχρότατα ταυτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ευρώπη. Ταυτίζουν δηλαδή τον μηχανισμό που έστησαν οι τραπεζίτες για να υποτάξει την Ευρώπη με την ίδια την Ευρώπη. Βγαίνουν τόσο καιρό όλα αυτά τα παπαγαλάκια και μέσα στα παπαγαλάκια συμπεριλαμβάνω όχι μόνο τους δημοσιογράφους αλλά και τους πολιτικάντιδες οι οποίοι είναι εξίσου δεσμοφύλακες αυτού του λαού, όλων των λαών. Αυτή είναι η δουλειά τους, γι' αυτό πληρώνονται για να μας πείσουν ότι έξω από το Λάκκο των Λεόντων, ο οποίος ανοίχθηκε ειδικά για να μας ρίξουν μέσα, για να ταΐζουμε με τις σάρκες μας τους τραπεζίτες, έξω από το Λάκκο των Λεόντων δεν υπάρχει ζωή. Και πιστεύουμε ποιους. Πιστεύουμε αυτούς που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Σε αυτούς οι οποίοι πληρώνονται για να μας φέρουν σε αυτή την κατάσταση. Είναι το επάγγελμά τους αυτό. Λοιπόν, έξω από αυτό το Λάκκο υπάρχει ζωή. Μπορεί να χρειαστεί να ματώσουμε τα δάχτυλα σκαρφαλώνοντας για να φύγουμε από αυτό το Λάκκο. Μπορεί να βρούμε χέρσα τη γη έξω, γιατί την ξεχέρσωσαν ακριβώς για να μας κρατάνε φυλακισμένους. Όχι μόνο φυλακισμένους, αλλά για να αποτελούμε τροφή στους τραπεζίτες. Τρώνε από τις σάρκες μας. Και καθόμαστε και βλέπουμε τους συνανθρώπους μας να αποτελούν τροφή για αυτό το περίεργο είδος ανθρώπων που λέγονται τραπεζίτες, που δεν έχουν πατρίδα, δεν έχουν ιδανικά, δεν έχουν τίποτα. Το μόνο που έχουν είναι μια ακόρεστη δίψα, πείνα να τρώνε τις σάρκες μας και πιστεύουμε τους πολιτικάντιδες που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση ότι αυτό που λένε είναι αληθές. Ότι δηλαδή εκτός του Λάκκου των Λεόντων δεν υπάρχει ζωή. Ζωή δεν υπάρχει εκεί όπου είναι το κρεματόριο που στήσαν για μας. Πρέπει να φύγουμε από το ευρώ
πρέπει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να βρούμε τη ζωή που μας αξίζει. Και όχι μόνο αυτό, βγαίνοντας από το Λάκκο, πρέπει να επιχωματώσουμε αυτό το Λάκκο με τα λιοντάρια μέσα. Να πάνε στο διάολο και αυτοί και τα παιδιά τους και οι υπάλληλοι τους. Αυτοί οι αλήτες που μας έπεισαν ότι εάν πάρουν την εξουσία θα μας βγάλουν και από τα μνημόνια και θα φέρουν την ευτυχία, την ευημερία σε αυτόν τον λαό. Τους βλέπουμε. Ελπίζω αυτός ο λαός να καταλάβει κάποια στιγμή σε ποια κατάσταση έχει περιέλθει. Ποιο μέλλον του επιφυλάσσεται. Δεν υπάρχει μέλλον, υπάρχει μόνο θάνατος. Και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ένα πράγμα μόνο είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Ξεσηκωμός. Μόνο αυτό. Παρακαλώ, κάποιος άλλος. Συζητούσα για το θέμα το πώς αντιμετωπίζουμε τις τράπεζες, ποιες είναι οι τράπεζες, ποιος ανακεφαλοποίησε αυτές τις τράπεζες που σήμερα παίρνουν τα σπίτια του καθενός, τις περιουσίες, πήγε σε ένα μπακάλικο, δεν τα πήγαινε καλά, ο κόσμος έκανε τη δουλειά του. Δεν μπορεί δηλαδή να σε καλύψει, να έρθει να ψωνίσει εσένα, να κάνει σε και τον πλήρη και τον παίρνει η τράπεζα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σε βάζει πρώτα βέβαια στη διαδικασία να πάρει δάνειο, αν δεν είχε πάρει. Ήταν η διαφήμιση τη δεκαετία αυτή. Ελάτε να πάρετε δάνεια. Τζάμπα λεφτά. Ανοίξατε τα λεφτά τη σακούλε στον δρόμο. Γιατί τα δίνανε οι τράπεζε τα λεφτά κατά αυτόν τον τρόπο, χωρί κανένα κριτήριο. Έπαιρνε μέσα και έλεγε τα λεφτά, πάρει σου λεφτά. Δεν ξέραν αυτοί ή ήταν ανόητοι. Ξέραν πολύ καλά και τι θα γινόταν όπως έγινε τώρα και ξέραν και πολύ καλά πώς θα μπορούσαν να το διαχειριστούν αυτό το πράγμα. Πώς θα το διαχειριστούν με το πολιτικό προσωπικό αυτή τη χώρα. Τα είχαν βρει. Ναι. Δεν τη χρωστάνε όλα αυτά τα κόμματα που μας κυβερνούσαν μέχρι και σήμερα. Δείτε πόσα εκατομμύρια έχουν βάλει στα ταμεία τους και τώρα δεν μπορούν να τα πληρώσουν και πάλι και αυτά εμείς θα τα πληρώσουμε. Αυτά που χρωστάνε αυτοί, εμείς θα τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε από. Όχι από το στύψιμο της πέτρας, που έλεγε η κοπέλα πριν από λίγο, από το στύψιμο της σάρκας που θα μας κάνει. Πόσο άλλο στύψιμο. Ο κόσμος συνεχίζει, πηδάει από τα μπαλκόνια. Το βλέπετε καθημερινά, γράφετε στα blog, τα ακούτε. Δεν είναι τι άλλο περιμένουμε. Ναι, εντάξει. Φιλανθρωπία θα κάνουμε. Θα δώσουμε την κάρτα, θα πηγαίνεις να πάρεις εισίδιο, θα πάρεις 15 ευρώ να ψωνίσεις μακαρόνια και φασόλια για να ζήσεις. Αυτό δηλαδή σου, αυτό το μέλλον. Σου ετοιμάζουμε τα 15 ευρώ τη βδομάδα για να μπορέσεις να πας να ζήσεις. Όχι να δουλέψεις, όχι να αναπτύξεις αυτόν τον τόπο και να αναπτυχθείς και εσύ, να ζήσεις. Δεν θέλουν να αναπτύξεις, να ζήσεις θέλουν. Να είσαι στη γωνία και να είσαι εύκολος διαχειρίσκη. Αυτό θέλουμε. Και το δεχόμαστε αυτό. Το δεχόμαστε αυτό. Δηλαδή εντάξει να ζήσουμε, να την βγάλουμε σήμερα αυτό που έγινε και το βίντεο πριν. Το μας. Και όχι τίποτα άλλο, θα οφείλουμε και σε αυτή τη μια γενιά από τα παιδιά. Τι θα πούμε αύριο μεθαύριο που θα έρθει ο πιτσιρικάς στο σπίτι, σήμερα είναι ο πιτσιρικάς, και θα είναι 20 χρόνια και δουλειά δεν θα βρίσκει, και όπου θα βρίσκει θα είναι με 3 εκατοστάρικα και μένει και κοπελίτσα σου κάνει τον κόλλο. Τι θα πεις, σήκωσε πατέρα. Τι να κάνω παιδάκι, μην κάνεις δουλειές. Έπρεπε να σε ζήσω να πάω να πάρω τα 15 ευρώ για να πας. Αυτό είναι η δικαιολογία, να το πεις. Θα σε δει και καλά θα σου κάνει να σε δει. Και δεν και το λιγότερο που θα έρθει να σου κάνει. Οπότε πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα και τα σπίτια θα τα παίρνουν και θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και βλέπεις και πόσο ανενημέρωτοι είναι και οι ίδιοι που σήμερα είναι η κυβέρνηση που ρωτάνε, καλά πάτε ακόμα στους πληστηριασμούς. Ναι, πάμε, γιατί να μην πάμε, αφού γίνονται ακόμα πληστηριασμοί. Μα αφού είπαν λέει θα σταματήσουν. Βουλευτές, του Ελληνικού Κοινοβουλίου σημερινή που έχουν κυβέρνηση. Και τώρα δεν θα πρέπει να ψάξει κανένα νόμο τέτοιο και δεν το θυμάσαι. Ξύπνη και πάλι και λέει δίκιο. Δηλαδή δεν έχουν και αυτοί την γενική εικόνα του κόσμου. Πιστεύουν ότι επειδή πήραν 36% ο κόσμος έγινε αριστερός. Αυτό άκουγα από χθες αυτό έλεγε.
από αυτό. Τι θέλουμε, ορίστε, έγινε, να σας βγει και αριστερά. Δεν είστε ευχαριστημένοι. Θα φάμε με χρυσά κουτάλια. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δεν καταλάβανε ότι ο κόσμος ασφιχτιούσε και τους ψήφισε. Πόσο πιο δυνατά ρε παιδί. Θα το φάω σε παιδί. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να καταλάβουν και αυτοί ότι ο κόσμος δεν ψήφισε γιατί έγινε αριστερός, ο κόσμος ψήφισε γιατί ασφιχτιούσε και προσδοκούσε λύσεις από αυτό. Και προσδοκούσε την ελπίδα που καλλιεργήσανε πάρα πολύ όμορφα και ωραία και τώρα στην κρεμίζουν μέρα με τη μέρα την ελπίδα αυτή και προσπαθούν να κάνουν την πιο γλυκιά κολοτρούπα που γίνεται. Λέγοντας θα παλέψουμε με τα θηρία, αλλά με τους Αμερικάνους δεν κάνουμε το συμποδομητού, έτσι λέμε. Τους πληρώσουμε. Τα χρωστάμε σε λαούς. Πήγανε να πούνε σε αυτούς τους λαούς ότι τα λεφτά που δώσαν, εγώ διαφωνώ, αλλά ας πούμε ότι τα δώσαν, δεν τα πήρε αυτός ο λαός. Πότε τα πήρε αυτός ο λαός από τα λεφτά που δώσαν αυτοί οι λαοί που λένε σε αυτοί οι άνθρωποι. Ποτέ δεν τα πήρε. Κάποιοι άλλοι τα πήρανε. Αναλογιστήκαμε ποτέ το κομμάτι αυτό το χρέος που μας φορτώνουν σήμερα και με αυτό μας εκβιάζουν, μας ποδοπατούν. Και μας έχουν κάνει να φουντάρει κόσμο τα μπαλκόνια πώς δημιουργήθηκε. Ποιος το δημιούργησε, εγώ. Εσείς ποιος το δημιούργησε αυτό το χρέος. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Ποιος τα έφαγε αυτά τα λεφτά, αν υποθέσουμε ότι φτάσαμε εδώ. Οι τράπεζες, οι μεγαλοκατασκευαστές, αυτοί τα φάγανε. Πού ήταν, τους κόστους μέσα. Και πήγαινε και πες, δεν σου πληρώνω κάτι γιατί αυτά απαταιώνες. Και ήξερες ότι τα δίνεις απαταιώνες. Γιατί ξέραν που τα δίναν τα λεφτά. Αν τα δίναν, έτσι όπως θα δούμε. Ξέραν πολύ καλά τι γίνεται εδώ πέρα με αυτά τα λεφτά. Δεν ήταν μαλάκες. Είχαν πλήρη γνώση. Αλλά πόλεμο. Θα σφίξουμε σιγά σιγά την Πέρσα, να του σφίξουμε το λαιμό. Σιγά σιγά παιδιά, όχι μόνο στα ερημοδικεία, όχι μόνο εδώ κάθε Σάββατο που θα πρέπει να γίνεται κάθε Σάββατο αυτή τη συνέντευξη και να μαζεύεται όλο ο κόσμο, να γίνει πιο έντονη η παρουσία μα, ακόμα και κάθε μέρα αν είναι δυνατόν. Κάθε μέρα μπορούμε να είμαστε και από πάνω απ' έξω. Και να φωνάζουμε τον κόσμο και να λέμε: Ελάτε εδώ, σα είπανε κάτι. Μην παίρνετε στη διαδικασία να χαμηλώνετε μόνοι σα τον πύχη. Που δεν το σηκώσατε και ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και αυτά τα πέντε που πάνε είναι υποχρέωσή του να τα κάνουν. Γιατί άμα ξαναφάμε το ίδιο παραμύθι, εκεί θα είναι. Και θα καθόμαστε και θα συζητάμε αυτό το πράγμα. Εκεί, κάθε μέρα μπορούμε να είμαστε και από πάνω. Να αναγκαστούμε να στείλουμε και τα μάτια με τα ρόζια και τα ρόπαλα. Ελεύθερα το λόγο όποιο θέλει μπορεί να έρθει εδώ στο μικρόφωνο να διατυπώσει την άποψή του. Μέσα από αυτό τον πλουραλισμό των απόψεων μπορεί να γίνει μια σύνθεση και να ξεκαθαρίσουμε αρκετά πράγματα στο μυαλό μας και να έρθει μια σαφή αντίληψη των πραγμάτων και των γεγονότων γύρω μας. Αν περιμένουμε από τα κανάλια ή τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τους διάφορους δημοσιογράφους και αναλυτές να αποκτήσουμε άποψη, θα αποκτήσουμε στρεβλή άποψη, λαθασμένη άποψη. Εδώ, μεταξύ μας, θα μάθουμε και την αλήθεια και θα διαμορφώσουμε την άποψη για την επόμενη μέρα, για τον αγώνα που πρέπει να δώσουμε. Επαναλαμβάνω ότι όποιος ή όποια θέλει να βοηθήσει αυτόν τον αγώνα, εδώ στο παγκάκι ένα όνομα και ένα τηλέφωνο να δίνει και επικοινωνούμε να βοηθήσει αυτόν τον αγώνα που είναι για όλους μας. Έχουν μιλήσει πάρα πολλές φορές για την Τετάρτη στα ερημοδικεία. Είναι ένα κίνημα που έχει οργανωθεί και έχει αναπτυχθεί εδώ πέρα και ένα χρόνο. Αλλά τα μνημονιακά κανάλια, Sky, Mega, Star, Αντένα, δεν ασχολούνται καθόλου γιατί δεν θέλουν να δείξουν τη δύναμη των απλών πολιτών. Αυτή τη στιγμή στα ερημοδικεία των Αθηνών και σε όλη την Ελλάδα δίνεται η μεγάλη μάχη των πολιτών κατά των πληστηριασμών. Στη μάχη αυτή φεύγουμε όλοι οι νικητές. Στα ερημοδικεία που δεν θέλει κανένα κανάλι να δείξει τι συμβαίνει, έχουμε άμεσα αποτελέσματα και δεν μας κοστίζει απολύτως τίποτα.
χρειάζεται μόνο η φυσική μας παρουσία. Καταλαβαίνετε πόσο δύναμη έχουμε. Ελάτε να δείτε και να πάρετε ικανοποίηση